Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 30 Ιουλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Μήνυμα σε όσους αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου, πως καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελβίκ. Ζούμε σε ταραγμένη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις και αστάθεια, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Από την Κύπρο, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, υπογράμμισε ότι το μήνυμά μας είναι καθαρό, σταθερό και ειλικρινές προς όσους αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου. Καμιά παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη. Επιδιώκουμε την ειρήνη και την συμφιλίωση, αλλά προστατεύουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν είμαστε μόνοι μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Θα έχουμε βίντεο στην συνέχεια του δελτίου μας από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Τώρα, να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα αλλά και τη Δυτική Μακεδονία. Να καλησπέρασουμε τον Θεόφιλο. Τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους μας. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Περίπου 1.500 άτομα ήταν αυτοί που θα λάμβανε αυτοκρατορικές συντάξεις με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκλου. Όμως, σήμερα ο πρώην υπουργός βγήκε και άρχισε να διαψεύδει όσον αφορά τις συντάξεις. 23.000 ευρώ θα έπαιρνε συμβολογράφος. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. 24.500 ευρώ θα ήταν. Αρκετοί οι οποίοι θα λαμβάναν αυτό το ποσό μέσα από τις ευεργετικές διατάξεις τις οποίες προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Τι φορές είχαν όλοι αυτοί, τι πήγαινε όλοι. Υψηλές φορές. Υπήρχε ένα συμβολογράφος, μιλάμε, είχε δώσει λέει 7 εκατομμύρια ευρώ. Τις κατηγορίες. Κοντά στα 1.500 άτομα ήταν αυτοί οι οποίοι θα πάνε συντάξεις πάνω από 10.000. Δηλαδή τα ποσά είναι ηλικιώδη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένας εμπεγμός σε βάρος των συνταξιούχων οι οποίοι δέχτηκαν τα αρνητικά της πολυετούς κρίσης η οποία μαστίζει μέχρι και σήμερα τη χώρα μας και βλέπεις ότι έχουμε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία ευαγγελίστηκε διαφορετικά πράγματα και έπραξε τελείως αντίθετα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ στη γωνία στριμώχθηκε και ακόμη μια φορά ο χαμηλός συνταξιούχος. Έτσι λοιπόν μπορεί ο νόμος Κατρούγκαλου να πετσόκοψε τις συντάξεις της πλειονότητας των συνταξιούχων. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, υπήρχαν κάποιες μεταβατικές διατάξεις που εξασφάλιζαν έως και 24.000 ευρώ μηνιαίως σε συγκεκριμένους προνομιούχους. Βρέθηκα μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Ενημερώθηκα ότι ήταν έτοιμες να εκδοθούν αποφάσεις για συντάξεις ύψους 10.000 ευρώ, 12.000, 15.000, 18.000, 20.000 και 24.000 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Φρούτσης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Υπογραμμίζοντας ότι έδωσε προφορική εντολή να σταματήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους και ότι θα έρθει κατεπίγουσα νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Σημειώνεται ότι μετά την αποκάλυψη, ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχτηκε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου έδινε βασιλικές συντάξεις, αναφερόμενος χαρακτηριστικά ότι αυτή η δυνατότητα δίνονταν με μεταβατική διάταξη. Ωστόσο, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με μπαράζ δηλώσεων, έκανε αντίεπίθεση στο Γιάννη Βρούτσι και υποστηρίζει ότι δεν πρόλαβαν να εκδοθούν τέτοιες συντάξεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ήταν έτοιμες να εκδοθούν. Ναι, έτσι. Όχι ότι το αμφισβητούν, εδώ το υιοθετούν, το δέχονται. Η ελίτ τώρα που θα λάβανε τις συγκεκριμένες συντάξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η κλειστή ομάδα που θα λάβανε τις αυτοκρατορικές συντάξεις με τις μεταβατικές διατάξεις που όριζε ο νόμος του Κατρούγκαλου ήταν περίπου 1.500 άτομα. Διπλοασφαλισμένη μηχανική του πρώην ΕΤΑΑ. Δικηγόροι και συμβολιογράφοι του πρώην Ταμείου Νομικών. Διευθυντές ΔΕΚΟ και δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Διευθυντές ΔΕΚΟ και δημοσιογράφοι. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Πόσο πλήρωνα. Ότι εντάξει, πλήρωνα πολλά όμως. Ήταν ασφαλιστικές φορές, ήταν υψηλές. Αλλά και για τέτοια σύνταξη, ρε παιδιά. Και στο ρεπορτάζ ακόμη τονίζεται. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας φέρεται να καθυστερούσε την έκδοση των συντάξεων Μαγνούθ σε συγκεκριμένους προνομίους προκειμένου να μελετήσει πώς θα διαχειριστεί το όλο ζήτημα. Ωστόσο, συνταξιούχος του Ταμείου Νομικών που βρίσκονταν σε αναμονή για σύνταξη της τάξης των 15.000 ευρώ προσέφηκε στα δικαστήρια ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία. Μας προκαλούν κιόλα. Δεν φτάνει μόνο αυτό, μας προκαλούν κιόλα συγκεκριμένοι οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα οι αμοιβές τους ήταν υπέρογκες. Τώρα θα αλλάξουν όμως, τι θα γίνει με αυτά, δηλαδή τι σύμφωνα συντάξεις τώρα, θα πάρουνε. Με τον ελεύθερο τύπο, οι συντάξεις Μαμούθ υπολογίζονται σε περίπου 1.500, με τις περισσότερες να ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ και λιγότερες να ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος αποκαλύπτεται ότι μια σύνταξη ύψους 23.571 ευρώ, η οποία είχε εκδοθεί στις 28 Μαρτίου 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να σημειωθεί ότι η πρώτη καταγγελία για τις υπέρογκες συντάξεις έγινε στις 25 Ιουλίου. Ο Ελεύθερος Τύπος είχε αναφερθεί τότε σε άλλο δημοσίευμά του σε συντάξεις ύψους έως 20.000 ευρώ,
που πήραν το πράσινο φως για να εκδοθούν οι επιμερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι θα γίνει? Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού, δόθηκε η εντολή να σταματήσουν τα πάντα. Και το επόμενο διάστημα περιμένουμε να έρθει εκείνη η νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει ότι οι συντάξεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ. Μέχρι να δούμε αν όλα αυτά θα γίνουν πράξη. Μάλιστα, θα τα δούμε αναλυτικά. Τώρα πάμε στη ΔΗ. Ο Γιώργος Στάσης είναι ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΗ. Τι σημαίνει τώρα Γιώργος Στάσης? Ο Γιώργος Στάσης είναι ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και συγκεκριμένα θα υποβληθεί και επίσημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών, δηλαδή από το Υπερταμείο, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μάλλον στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ, να καταλάβει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλου της επιχείρησης. Πρόκειται για τον Γιώργο Στάση, ο οποίος μέχρι και σήμερα κατήχε τη θέση του Διευθύνοντο Συμβούλου στην Enel Romania, τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη Ρουμανία. Ο Γιώργος Στάσης, μηχανικός στέλεχος του Πολυεθνικού Ενεργειακού Ομίλου Enel, είναι ο νέος πρόεδρος, τονίζεται στο ρεπορτάζ, και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Στην πιο δύσκολη καμπή της εταιρείας θα αναλάβει το βαρύ φορτίο να βγάλει την εταιρεία από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Η πρόταση για τον κύριο Στάση θα υποβληθεί επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, ανώνυμη εταιρεία δηλαδή του Υπερταμείου, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ, που πρόκειται να συνεδριάσει το επόμενο διάστημα. Συνεργάτες του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Κωστή Χατζηδάκη, ανέφεραν στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο Γιώργος Στάσης είναι μάνατζερ από το χώρο της ενέργειας, έχει κάνει καριέρα σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έχει εμπειρία σε αναδιάρθρωση ενεργειακών επιχειρήσεων, είναι νέος σε ηλικία και είναι ένας Έλληνας που επιστρέφει από το εξωτερικό για να βοηθήσει την προσπάθεια της κυβέρνησης. Πάντως δεν πηγαίνει σε πολιτικό πρόσωπο, γιατί ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το διέψευσε και ο Γιάννης Μανιάτης, ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, τελικά επιλέγει έναν μάνατζερ. Δημήτρη, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο της ενέργειας στη Ρουμανία. Δημήτρη, εγώ εκτιμώ ότι δυστυχώς πάνω στο θέμα της ΔΕΗ γίνονται πολλά παιχνίδια από το σύνολο της πολιτικής ζωής που έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Ποιος είναι αυτός? Να απαξιωθεί η εταιρεία, αυτός ο άλλος ισχυρός γίγαντας της εθνικής και όχι και της τοπικής και εθνικής οικονομίας μας και να δοθεί κοψοχρονιά σε ιδιώτες οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να ορμήξουν στην κυριολεξία και στην επιτροπή έκφραση. Τώρα, να μείνουμε στη ΔΕΗ, να πούμε ότι όλα αυτά τα θέματα που το τελευταίο καιρό έρχονταν στο φως της δημοσιότητας είναι πολύ φυσιολογικό να κινητοποιήσανε βέβαια και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Έτσι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον η νέα βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Κοζάνης, η Καλλιόπη Ιβέτα, είχε συνάντηση με τους συνδικαλιστικά στελέχη και συζήτησε βέβαια για το μέλλον και τις προοπτικές που έχει η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα πραγματοποίησε και μια σειρά επισκέψεων όχι μόνο σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αλλά και γενικά στα ορυχεία τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Στην Καλλιόπη Ιβέτα λοιπόν είχε συναντήσεις με το συνδικαλιστικό προσωπικό. Να δούμε και άλλα θέματα τώρα. Πού θα πάμε? Να πάμε σε ένα θέμα, σε μια είδηση η οποία δεν αφορά μόνο τη χώρα μας αλλά αφορά γενικά την Ευρώπη, αφορά γενικά την παγκόσμια κοινότητα. Είναι μια νέα έρευνα η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, την οποία έχουμε αλλιεύσει από την ηλεκτρονική εφημερίδα ή εφημερίδα.gr και αφορά βέβαια τη λύση του μυστηρίου, το οποίο είχε σχέση με την διαρροή ραδιενέργειας που σκέπασε την Ευρώπη και την Ελλάδα το 2017. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, η λύση βρέθηκε, το σημείο που έγινε διαρροή βρέθηκε και αυτό είναι η Ρωσία. Σε εργοστάσιο επανεπεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων στα νότια Ουράλια της Ρωσίας εντοπίστηκε η πηγή μιας μυστηριώδους διαρροής ραδιενέργειας που ανιχνεύτηκε στον ουρανό της Ευρώπης πριν από 2 χρόνια, όπως επιβεβαιώνει μια νέα μελέτη. Επιστήμονες ανέλησαν δεδομένα από περισσότερα 1.300 σημεία σε όλο τον κόσμο για να εντοπίσουν την πηγή της τεράστιας διαρροής ραδιενέργειας η οποία απελευθέρωσε 100 φορές περισσότερη ακτινοβολία στην Ευρώπη από την καταστροφή της Φουκοσίμα στην Ιαπωνία το 2011. Σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ τονίζεται: η πηγή, η οποία εντοπίστηκε όπως πιστεύετε στις εγκαταστάσεις της ρωσικής μονάδας Μαγιάκ, κάτι που υποπτεύονταν οι επιστήμονες ήδη από το 2017, δεν προήλθε από ατύχημα σε κάποιον αντιδραστήρα, αλλά από ένα συμβάν στον πυρηνικό εργοστάσιο επανεπεξεργασίας ραδιενεργών υλικών, όπως διαπιστώνουν ερευνητές, παράτησε επίμονες αρνήσεις των ρωσικών αρχών ότι η διαρροή προήλθε από τη μονάδα αυτή. Η πηγή διαρροής ραδιενεργού ρουθυνίου 106 εντοπίστηκε στα νότια Ουράλια. Αυτό βέβαια σήμερα με τους επιστήμονες χρησιμοποιείται αυτή η συγκεκριμένη
αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο στο να γίνονται χημειοθεραπείες σε ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται και έχουν καρκίνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν είχαν αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό του ανθρώπου. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μετά από 2 χρόνια βλέπεις ότι αποκαλύπτεται μέσα από μελέτες που δεν σταματήσανε ποτέ. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και πάλι επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βλέπε, Δημήτρη, ότι μια συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στην Καστοριά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σύζυγος της Γαλάκιας, και αναφέρθηκε βέβαια σε θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, σε θέματα που αφορούν τους αγρότες, ξεκίνησε από τις εξωτικές αποζημιώσεις, μίλησε για τα φασόλια, μίλησε για τα αγροτικά προϊόντα. Ήταν φυσιολογικό να πυροδότησε την αντίδραση της Τελιορίδου. Της κυρίας Ολυμπίας Τελιορίδου, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα μια απάντηση και συγκεκριμένα κάνει λόγο ότι σε ραδιοφωνική συνέντευξη στους αντένες FM 93,6 του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς ακούστηκαν ανακρίβειες και ψέματα. Ο κ. Τσιγκαλάκιας ως πολιτικός θα έπρεπε να γνωρίζει πως δεν ήμουνα 2 χρόνια υφυπουργός όπως ισχυρίστηκε, αλλά 9 μήνες. Και ας έρθουμε όμως στην ουσία. Συγκεκριμένα, η κυρία Τελιορίδου λέει ότι αν δεν γνωρίζει, καλά θα κάνει να ρωτήσει να μάθει. Είμαι στη διάθεσή του να τον ενημερώσω για μια σειρά ζητημάτων και τα οποία τα προαναφέραμε. Φύγεται τώρα γιατί ήταν υφυπουργός η κυρία Τελιορίδου, αλλά την απάντησε και ο κύριος Τζικαλάκης. Ήρθε όμως ότι δεν έμεινε πάλι εκεί. Δεν χαρίστηκε, ναι. Έρχεται ο κύριος Τζικαλάκης, ο οποίος με μια νέα ανακοίνωσή του απαντά στην κυρία Τελιορίδου. Ας δούμε σε ένα μικρό απόσπασμα από την απάντηση του κυρίου Τζικαλάκη. Κυρία Τελιορίδου, μπορεί να ήσασταν μόνο 9 μήνες υφυπουργός, αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήσταν 4,5 χρόνια κυβέρνηση. Θα μπορούσα απαντώντας να πω πως οι πολίτες γνωρίζουν πόσο ωφελήθηκαν από τις πολιτικές σας και γι' αυτό σας έστειλαν στην αντιπολίτευση, ή αν θέλετε, εστιάζοντας αυτήν στην Καστοριά, επειδή πέρασαν πολύ καλά οι αγρότες, γι' αυτό μας έδωσαν ως Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, το 50%. Για να μην θεωρηθεί όμως, τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Τσιγκαλάκης, όπως η απάντησή μου χλεβαστική, σας θυμίζω συγκεκριμένα. Το πλακί φασόλι έμεινε απόλυτο και οι γίγαντες πολλούνται από 1,80 μέχρι 2 ευρώ. Και συνεχίζει βέβαια να παραθέτει μια σειρά θεμάτων που αφορούν θέματα του πρωτογενή τομέα, κύρια το παραγωγικό κομμάτι και όχι μόνο, αλλά και τις αποζημιώσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή η κόντρα που ξεκίνησε. Θα υπάρχει κόντρα εκεί πέρα τώρα, αφού ξεκίνησε τώρα στο πρώτο δεκαήμερο, δεν μπορεί να φανταστεί. Τώρα πριν πάμε να κλείσουμε, είχαμε και μια ανακοίνωση επίσημη της ελληνικής αστυνομίας. Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας μας ήρθε η επίσημη ανακοίνωση ότι ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του από χθες, Δευτέρα 29 Ιουλίου, ο νέος αστυνομικός διευθυντής του νομού Κοζάνης, ο κύριος Σπύρος Διόκαρης. Και επίσημα και ο κύριος Διόκαρης και ο κύριος Κεραμάς πλέον είναι στις θέσεις τους. Γενικός αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας ο Θόδωρος Κεραμάς και αστυνομικός διευθυντής του νομού Κοζάνης ο κύριος Σπύρος Διόκαρης. Να σταθούμε λίγο σε ό,τι αφορά τον κύριο Διόκαρη, να πούμε ότι βλέποντας κάποιος έξω τον κύριο Διόκαρη θα καταλάβει ότι ο κόσμος, οι πολίτες της Κοζάνης τον αγαπούν στην κυριολεξία έξω και ότι οι εκδηλώσεις προς το πρόσωπό του είναι τέτοιες που πραγματικά δηλώνουν ότι ήταν ένας αγαπητός άνθρωπος, επιτελούσε και επιτελεί το καθήκον του στο Αϊκαίρο. Άρα λοιπόν επέστρεψε στη βάση του στην κυριολεξία, μέχρι να δούμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί αυτό το έργο, το οποίο ήταν επιτυχημένο. Και να πάμε τώρα στον χώρο της υγείας. Είναι πολύ φυσιολογικό, Δημήτρη. Βλέπεις, η πολιτική ζωή στη χώρα έχει αλλάξει. Έχουμε νέα κυβέρνηση. Ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη της κυριαρχούσαν παντού σε ό,τι αφορά θέσεις οι οποίες είχαν κομματικό χαρακτήρα. Και αναφερόμαστε βέβαια στα νοσοκομεία. Τώρα βλέπουμε ότι θα υπάρξουν μια σειρά αλλαγών. Ξεκινώντας βέβαια από πολύ νωρίς και το επόμενο δίμηνο θα έχουμε μια ριζική αλλαγή και ανανέωση ό,τι αφορά αυτοί που στελεχώνουν τα διάφορα νοσοκομεία στη χώρα. Έτσι λοιπόν, την παρέτησή του από διοικητής των νοσοκομείων Μαμάτσιου και Ποδοσάκιου υπέβαλε προς τον αρμόριο υπουργό υγείας σήμερα ο Γιώργος Χιωτίδης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας Kozan.gr, που αποκαλύπτει και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η θητεία του κ. Χιωτίδη είχε λήξει στις 29 Εβδόμου 2019. Άρα δεν έπαιρνε παράταση και τώρα μάλλον ίσως προχωρήσουν και στις αλλαγές των διοικήσεων η νέα ηγεσία και ο Βασίλης Κικίλιας. Να πούμε εδώ καθαρά ότι οι διοικητές και οι υποδιοικητές που υφίστανται, που υπάρχουν. Είναι πολιτικές θέσεις. Είναι καθαρά κομματικές θέσεις. Αυτές οι θέσεις είναι πολύ φυσιολογικό με το κλείσιμο, με το πέσιμο της αυλίας, να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Όπως καλή ώρα κάνει ο κύριος Σκιωτήτης και παρατήρησε, έτσι λοιπόν θα πράξουν και άλλα στελέχη, εκτός και αν κάποιοι τρέφουν ψευδεστήσεις ότι μπορεί να παραμείνουν στις θέσεις τους και να τους κάνει τα χατήρια η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση της είναι πολλοί αυτοί που μετά τις εκλογές αλλάζουν και το τι έχουν ψηφίσει. Το έχουμε δει, δεν είναι πρώτη φορά. Είναι το κομμάτι αυτό που λέμε, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και κάποιοι το παρεξηγούν. Έχουμε να κάνουμε με τη χειρότερη μορφή πολιτικού τουρισμού και όχι και με τη χειρότερη μορφή πολιτικής συναλλαγής. Μη σας πειράζει, αυτή είναι πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Πάντως να πούμε ότι αύριο θα έχουμε πάρα πολλά όσον αφορά την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Γιώργος ο Κασαπίδης
Τι κάνει την επόμενη μέρα ο Θόδωρος Καρυπίδης, μένει στην αντιπολίτευση ή όχι, γιατί πολλά ακούγονται ότι μπορεί να πάει να είναι στην Αθήνα. Θα τα αποκαλύψουμε αύριο όλα στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Να προδιαθέσουμε λίγο τους φίλους τηλεθεατές. Να δώσουμε τέσσερα ονόματα στον αέρα. Να τα δώσουμε. Ο Γρηγόρης Τζιούμαρος από την Εορδαία, ο πρώτος, μάλλον από τους πρώτους περιφερειακούς συμβούλους που εκλέχθηκαν με το ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Κασαπίδη. Να πάμε στα Γρεβενά ο Γιάννης Τάτσιος και ο κύριος Φωλίνας. Ο Γιάννης Γιάννης και ο κύριος Φωλίνας, οι οποίοι και αυτοί είναι πρωτοκλασσάτα στελέχη πάλι με το συνδυασμό του Γιώργου του Κασαπίδη. Να πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί θριάβευσε στην κυριολεξία ο Δημήτρης Σαββόπουλος, ο οποίος ήταν μια υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής, αλλά είπε: Είμαι εδώ. Πραγματικά έδειξε ότι τον αγαπάει. Ναι. Τον αγαπούν οι πολίτες του νομού Καστοριάς. Το σέβονται και εκτιμούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει μια διαδρομή που είναι επιτυχημένη καθόλου. Ακριβώς. Εξελέγει για πρώτη φορά με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Δακή και είχε μια συνέχεια η οποία πραγματικά είναι αξιοζήλευτη από πολλά στελέχη τα οποία ασχολούνται με το χώρο της αυτοδιοίκησης. Και να κλείσουμε με τη Φλόρινα, βέβαια, όπου εκεί έχουμε τον Σωτήρη τον Βόστου και τον Γιάννη τον Κιωσέ. Και τον κύριο Άμπα. Και τον Βασίλη τον Άμπα. Είναι πρόσωπα τα οποία θα μας απασχολήσουν αύριο. Θα πούμε πολλά πράγματα για αυτούς, γιατί μην ξεχνάμε. Και όχι μόνο με αυτούς, αλλά έχουμε να δούμε και τι θα κάνει και η αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα αν ο συνδυασμός του Γιώργου του Κασαπίδη, του νέου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχει προβλήματα. Έχει 21 στον αριθμό περιφερειακού συμβούλου. Οι θέσεις είναι πάρα πολλές και τα πρόσωπα, καταλαβαίνετε, ορίζονται σε μεγάλο βαθμό, θυμώνουν ή χαίρονται από το αν θα πάρουν μια θέση ή αν θα την πάρουν τώρα ή αύριο μεθαύριο. Αυτή η πραγματικότητα. Θα δούμε ρεπορτάζ. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα πάμε και πάλι στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, που ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε το Κυπριακό αποτελεί εθνική προτεραιότητα και πως μένουμε προσιλωμένοι στον τερματισμό της κατοχής και στην εξέβρεση μιας συνολικής λύσης.